Γεια σας. Το Σάσα Σταμάτα, τα παραπολιτικά.gr και το timeline.gr βρίσκονται στον Ευαγγελισμό. Μαζί μας είναι η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια πνευμολογίας και εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ. Κύριε Κοτανίδου, ευχαριστώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Προσπαθώ. Είναι μέρες πολύ δύσκολες. Βλέπετε ότι υπάρχει πολλή πίεση από την ίδια την πανδημία και συγχρόνως υπάρχει και μία, ας μην πω πόλεμο, μία επίθεση από διάφορα μέσα τα οποία για κάποιο λόγο θεωρούν ότι οι γιατροί που πριν από 1,5 χρόνο θεωρούσαν όλοι ότι είναι ήρωες, τώρα κάτι δεν κάνουν σωστά. Έχετε αισθανθεί στο πρόσωπό σας κάποιο πόλεμο? Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι ο πόλεμος που αυτή τη στιγμή γίνεται είναι στο πρόσωπό μου. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος που απευθύνεται προς όλη την κοινότητα των ενδοτικολόγων. Και για ποιο λόγο να συμβεί αυτό? Συνήθως αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι όταν κάνεις πολύ σωστά τη δουλειά σου, υπάρχουν πάρα πολλοί καλοθελητές που βλέπουν ότι κάτι πρέπει να πούνε για να μειώσουν αυτό το οποίο κάνεις και προσπαθείς να πετύχεις. Παρ' όλα αυτά, είστε μια δυναμική γυναίκα και αισθάνομαι ότι συνεχίζετε το έργο σας όσο καλύτερα μπορείτε. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει συνάδελφος που ό,τι και να υποθεί προσωπικά για αυτόν, δεν θα συνεχίσει να κάνει μερονυχτών τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνει. Βρισκόμαστε παραμονές των νεωτών. Πώς είναι τα πράγματα? Πολύ νεκροί κάθε μέρα. Τι θα γίνει? Κοιτάξτε, το τι θα γίνει, όσοι παραπάνω εμβολιάζονται, τόσο περισσότερο να μειώνονται οι νεκροί. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή, όντως, βρισκόμαστε κοντά στις γιορτές. Οι νεκροί οι οποίοι αυξάνονται, μάλλον δεν αυξάνονται, είναι ένας σταθερός ο αριθμός των νεκρών που δυστυχώς το κάθε νούμερο το οποίο βλέπουμε, πίσω από αυτό το νούμερο υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχουν παιδικές ψυχές, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να χάσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο. Και ξέροντας βέβαια ότι θα μπορούσαν να το προλάβουν αυτό το πράγμα κάνοντας ένα μικρό εμβόλιο, κάτι το οποίο τα παιδιά όλα έχουν κάνει εκατοντάδες εμβόλια και δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, κάνοντας ένα εμβόλιο θα μπορούσαμε να προλάβουμε όλο αυτό το κακό. Μπορείτε να δείτε το παράδειγμα των χωρών που έχουν πολύ ψηλό ποσοστό εμβολιασμού και θα δείτε ότι όσο παραπάνω είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων, τόσο λιγότερο είναι και η θάνατη. Μου δίνετε και μία πάσα. Πριν από λίγες μέρες άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό της ηλικίας 5-11 ετών. Έχετε μία εγγόνα, την Αναστασία, θα την εμβολιάσετε? Βεβαίως. Η εμβολή μου θα εμβολιαστεί άμεσα, λίγο πριν το σχολείο που θα ξεκινήσει μετά τις γιορτές, θα κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού και η ίδια ανυπομονή να το κάνει. Τι συμβουλεύετε λοιπόν τους γονείς που ανησυχούν τα παιδιά τους, ανεξάρτητα αν εκείνοι έχουν εμβολιαστεί? Εάν ανησυχούν για τα παιδιά τους, πρέπει να σπέψουν να τα εμβολιάσουν, αν ανησυχούν για τα παιδιά τους. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι τα παιδιά θα προφυλαχθούν, έτσι θα μειώσουν και τις επιπτώσεις σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή θα είναι και ένα καλό για την κοινωνία, όχι μόνο για την οικογένειά μας. Κύριε Κοτανίδου, συμβαίνουν πάρα πολλά. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος είναι εκνευρισμένος, νευριασμένος. Πριν από λίγες μέρες, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗ ότι γίνονται διακρίσεις ΜΕΘ. Θέλω μια απάντηση από το στόμα σας. Κοιτάξτε, δεν συνηθίζω να σχολιάζω αυτά τα οποία λέγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το οποίο θα σας πω ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανοιχτές σε όλο τον κόσμο, προσφέρουν υγεία σε όλο τον κόσμο.
δεν υπάρχει καμία διάκριση. Όταν μπει σε μία μονάδα εντατικής θεραπείας δεν είσαι VIP, είσαι ένας άνθρωπος που έχει την ανάγκη περίταξης από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Πιστεύομαι ότι με τις δύο δόσεις θα ξεμπερδεύαμε το εμβόλιο. Τώρα, για κάποιες ειδικά ομάδες ανθρώπων, είναι υποχρεωτική και τρίτη δόση. Όπως πάει η κατάσταση μονίμως, θα είμαστε και τέταρτη δόση, και πέμπτη δόση, και έκτη δόση. Παίζει και αυτό το σενάριο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο ήταν καινούργιο. Το μαθαίνουμε σιγά σιγά. Μην νομίζετε ότι επειδή περάσαμε σχεδόν δύο χρόνια έχουμε μάθει τα πάντα για το κορονοϊό. Μας εκπλήσει και αυτός συνεχώς με τις μεταλλάξεις τις οποίες κάνει, με την προσπάθεια να επιβιώσει. Όπως προσπαθούμε εμείς να τον σκοτώσουμε, έτσι προσπαθεί και ο COVID-19 να επιβιώσει. Η τρίτη δόση φαίνεται ότι για κάποιες ομάδες είναι υπέρ υποχρεωτική. Για κάποιες άλλες είναι απλώς βοηθητική. Το πόσες δόσεις θα χρειαστούμε και ανά τι διαστήματα θα χρειαστούμε, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να σας απαντήσει με απόλυτη ασφάλεια. Μάλιστα. Μου δίνετε και πάσα, μιας και μιλήσετε για μεταλλάξεις. Τι είναι τελικά η μετάλλαξη όμικρον? Πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο? Κοιτάξτε, η μετάλλαξη όμικρον είναι μια μετάλλαξη με την οποία ο κορονοϊός προσπαθεί να επικρατήσει, όσο το δυνατόν να επιζήσει παραπάνω. Φαίνεται ότι είναι μία μετάλλαξη η οποία είναι πολύ μεταδοτική. Ευτυχώς για μας, φαίνεται ότι δεν έχει τόσο βαριά συμπτώματα όσο είχε η προηγούμενη η Δέλτα. Κύριε Κοτανίδου, πρέπει να εμβολιαστούν και άλλο... Μάλλον λάθος. Κύριε Κοτανίδου, πρέπει να πιεστούν, πιστεύετε, και άλλοι εμβολιαστοί με μέτρα προαιρετικότητας σε κατηγορίες εργαζομένων, όπως η ένστολη, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, εγώ πάντα θεωρούσα ότι με πειθό θα πρέπει να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν παραπάνω άνθρωποι. Επειδή βλέπω όμως ότι δεν είναι ικανό κανένα πράγμα να πείσει τους ανθρώπους που είναι εναντίον του εμβολίου για να εμβολιαστούν, θεωρώ ότι οι ορισμένες κατηγορίες δεν πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα και αυτές οι κατηγορίες δεν είναι οι ένστολοι για μένα. Είναι πιο πολλοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στα εστιατόρια, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά όλοι οι άνθρωποι. Να πάμε λίγο και σε εσάς. Φαντάζομαι ότι με όλο αυτό που συμβαίνει τον κορονοϊό έχει αλλάξει και η ζωή σας. Κοιτάξτε, η ζωή ενός γιατρού της εντατικής θεραπείας είναι πάντα δύσκολη. Δεν είναι ποτέ εύκολη. Γιατί τώρα έχουμε την πανδημία, πριν είχαμε άλλα προβλήματα. Είχαμε πυρκαγιά, είχαμε σεισμούς, είχαμε διάφορα τέτοια προβλήματα τα οποία αυτή είναι η ειδικότητά μας. Είναι μια ειδικότητα η οποία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή σε καταστροφές. Η ζωή την οποία επιλέγει ο κάθε ένας από εμάς είναι αυτή την οποία έχει επιλέξει. Την έχουμε επιλέξει. Την κάνουμε τόσα χρόνια, δηλαδή εγώ προσωπικά κάνω τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά, γιατί θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να προσφέρω όσο το δυνατόν παραπάνω. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι επιλέγουν άλλες ειδικότητες, γιατί θεωρούν ότι έτσι μπορούν να προσφέρουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι καλύτερο ή χειρότερο ανάλογα με την ειδικότητα την οποία κάνεις. Απλώς θεωρώ ότι η ειδικότητα του ενδοκρινολόγου είναι η ειδικότητα νούμερο ένα, η ειδικότητα η οποία πάντα είναι στην πρώτη γραμμή και καλύτερα να προσφέρει όσο το δυνατόν παραπάνω βοήθεια στους ανθρώπους. Παρόλο που είστε πολύ δημοφιλείς σε αυτό που κάνετε, λόγω το κάνετε καλά, όχι απλά επειδή αρέσετε για να αρέσετε, επειδή κάνετε καλή δουλειά σας. Φαντάζομαι θα σας έχουν προσεγγίσει να ασχολείται και με την πολιτική. Θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο? Όχι, δεν με ενδιαφέρει ποτέ η πολιτική. Είστε και κατηγορηματική, δεν σκεφτήκατε καν? Είμαι απόλυτα κατηγορηματική, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου ούτε η πολιτική καριέρα, ούτε οι πολιτικές θέσεις.
πάντα έβλεπα την ακραία πολιτική τοποθέτηση με όχι με πολύ καλό μάτι. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε αισιόδοξα. Θέλω να πείτε κάτι στον κόσμο που μας βλέπει. Και να περάσουμε και ένα μήνυμα. Έρχεται μια νέα χρονιά. Εσείς να μας πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, να εμβολιαστεί. Όλοι να κάνουν, όσοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις, να κάνουν και την τρίτη. Για να μπορέσουμε να περάσουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τις οικογένειές μας, χωρίς να τρέχουμε στα νοσοκομεία και χωρίς να έχουμε προβλήματα που να πρέπει να φροντίζουμε κάποιον άνθρωπο που θα έχει υποστεί προβλήματα από αυτή την απέσια ίωση που μας ταλαιπωρεί εδώ και δύο χρόνια. Και ελπίζω ότι το 2022 θα είναι μια πολύ πολύ καλύτερη χρονιά. Θα έχουμε πετύχει και ακόμα καλύτερα πράγματα για την θεραπεία και την αντιμετώπιση του όλου του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που έχουμε τέτοιες επιστήμονες και σας εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο στην οικογένειά σας. Να είσαστε καλά. Καλές γιορτές. Επίσης.